Συνέλληνες μου, πολεμιστές μου, αγωνιστές μου, αδέλφια μου, θέλω να απευθυνθώ, εκτός σε όλη την Ελλάδα που απευθύνω, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα χωνευτήρια. Ιδιαίτερα η Αθήνα έχει 7 εκατομμύρια, συν τους ξένους. Είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι που κρατάνε τις αποστατικές δέσμες όλων. Όλη όμως η Ελλάδα έχει γνωριμίες στην Αθήνα. Πρέπει να συστρατευτούν από όλη την Ελλάδα. Έχω ξαναπεί ότι πρέπει να επιτεθούμε στην Αθήνα όλοι μαζί. Η Αθήνα ουσιαστικά είναι όλη η Ελλάδα. Από όλα τα μέρη της Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, από όλο το εξωτερικό, όλοι έχουν διασυνδέσεις στην Αθήνα, γνωστούς, συγγενείς, τα πάντα. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη συστράτευση, να ανοίξουμε πολλά γραφεία και να συστρατευτεί η Αθήνα. Είναι το μεγάλο χωνευτήρι. Είναι αυτό που δίνει, αν το θέλετε, τη νίκη σε όλα τα, αν το θέλετε, κόμματα μέχρι τώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι ο πόλεμος είναι των κομμάτων. Κόμματα και δόγματα και χρώματα, δηλαδή οικονομικά, πολεμούν την Αιγίνωση Συνέλευση και την Ένωσή μας. Και πρέπει να ξέρετε ότι εσείς κρατάτε τα σκύπτρα τώρα και τη διάλυση αυτών. Αυτοί νιώθουν ότι διαλύονται και ότι δεν υπάρχει χρησιμότητα καμία. Και ότι ό,τι έκαναν τόσα χρόνια θα ελεγχθούν από εμάς, τους κυρίαρχους Έλληνες Ιθαγενείς. Σήμερα το έθνος με τους κυρίαρχους Έλληνες Ιθαγενείς είναι παρόν. Είναι δυνατό, έχει πολλά γραφεία και θα ανοίξει κι άλλα. Να πνίξουμε οποιαδήποτε φωνή, οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη είναι εναντίον μας. Έτσι είναι μια μεγάλη προστασία. Θα πρέπει λοιπόν να ζώσουμε και να συσπυρώσουμε αλλά και να επανδρώσουμε την Αθήνα. Όσοι έχετε γνωριμία σε Αθήνα, σε ακίνητα, σε κόσμο, να συστρατευτούν γρήγορα όλα τα γραφεία της Αθήνας, όλοι στην περιφέρεια, όλα τα γραφεία παρών, με όλο το δυναμικό τους. Να γίνουν δράσεις με στόχο να ανοίξουν καινούργια γραφεία σε όλα τα μέρη στην Αθήνα που δεν έχουμε γραφεία. Αλλά και αυτά που έχουμε γραφεία, υπάρχουν γραφεία τα οποία είναι παροπλισμένα και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Έχουν ανοίξει, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν στηθεί και παραμένουν. Υπάρχουν λοιπόν γραφεία πολλά στην Αθήνα τα οποία πρέπει να πάρουν ζωή, να συστρατευτείτε όλοι, να συστρατεύετε τα μέλη σας, να ενώσετε όλοι τις δυνάμεις σας, να ανοίξουν παντού γραφεία, να βοηθήσετε από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, αλλά και το εξωτερικό, να φουντώσει η Αθήνα. Ξέρετε το μήνυμα ότι θα πάει στην Αθήνα από την περιφέρεια. Και μετά η Αθήνα θα δώσει το μήνυμα προς την περιφέρεια. Είναι ένας ομόκεντρος κύκλος, ο οποίος την ώρα που εισπράττει ξαναδίνει προς τα έξω. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι σας όσοι έχετε οποιαδήποτε γνωριμία, οτιδήποτε στην Αθήνα, να συστρατεύσετε τις δυνάμεις σας, τις επαφές σας, αλλά και την αγωνιστικότητά σας στην Αθήνα. Όλα τα γραφεία επιποδών στην Αθήνα, όλα τα μέλη συστρατεύουν τις δυνάμεις τους όλες να ξεκινήσουν τις δράσεις στην Αθήνα ώστε να ανοίγουν καινούργια γραφεία. Και ως αναγνώριση, αλλά και γραφεία παντού. Είναι πολλές οι περιοχές στην Αθήνα που δεν υπάρχουν γραφεία και να συστρατευτείτε όλοι για να ανοίξετε. Είναι εντολή και διαταγή, πρέπει η Αθήνα να πάρει τη δύναμή της. Δεν έχει δύναμη η Αθήνα αυτή που θα έπρεπε. Έχει μεγαλύτερη επαρχία από την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη γρήγορα πρέπει να πάρει, είναι μεγάλη η πόλη. Εκεί εστιάζουν και τους ψήφους τους, αλλά εκεί εστιάζει και το μεγάλο χωνευτήρι των δυνάμεών τους. Πρέπει να σπάσουμε τις κεντρικές τους δυνάμεις. Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα πρέπει να σπάσει. Και εσείς είστε ικανοί. Γιατί είστε οι μόνοι, γιατί είστε λάνιοι πολεμιστές, γιατί είναι η ώρα, γιατί είναι η αποστολή σας. Και γιατί η νίκη είναι δικιά μας. Και μόνο δικιά μας. Συστρατευτείτε όλοι. Όλα τα γραφεία της Αθήνας Θεσσαλονίκης να χτυπήσετε τις κεντρικές τους δυνάμεις. Ιδιαίτερα η Αθήνα με πολλαπλάσιο πάνω από το 50% είναι η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Που σημαίνει πρέπει τώρα να συστρατευτείτε όλοι με γνωριμίες, με οτιδήποτε, να συστρατευτούν και να ανοίξουν γραφεία ώστε να δουλέψουν γρήγορα, ώστε να δέχεται ο κόσμος και να πληρώνει. Να πληρώσει τη ΔΕΗ. Να πάρουμε τη ΔΕΗ μας. Η ΔΕΗ είναι δικιά μας. Θα ρίξουν τη ΔΕΗ έξω. Ας εισπράξει η ΔΕΗ τα χρήματά μας για να μην πέσει έξω. Οι υπάλληλοι να μην τους διώξουν. Μόνο έτσι μπορούμε να χτυπήσουμε το κτίνος. Να μην πουληθούν οι δημόσιες υπηρεσίες νερού. Να κρατηθούν στο δημόσιο. Δηλαδή στο κράτος. Δηλαδή σε εμάς. Δεν θέλουμε ιδιώτη, λεβέντη μου. Το νερό μας θα το κάνει ιδιώτης. Δικό μας είναι. Πληρώστε τους, ρε παιδιά, για να σταματήσουν τα πάντα. Φτάσαμε σε σημείο να παρακαλάμε να πληρώσετε. Ελάτε ρε να πληρώσετε όλα τα χρέη, να μην πουληθεί η ΔΕΗ, να μην πουληθεί το νερό, να μην πουληθεί η επικοινωνία, να μην πουληθεί τίποτα.
Δεν μπορείτε να ξαναπουλήσετε στην Ελλάδα τίποτα. Έχουμε λεφτά και σας πληρώνουμε. Ελάτε να πληρωθείτε. Αν δεν τους πάτε τα χρήματα, να τρέξουμε γρήγορα με τις αποπληρωμές, ώστε στο τέλος να τους φινώσουμε στο κεφάλι και το μεγάλο οικονομικό τούβουλο, το χαρτόγραφο. Πώς θα γίνει, παλικάρια μου? Δεν σου ζητάμε τίποτε άλλο παραπέρα, όπου παραπάνω, ώστε να έρθεις να πληρώσεις αυτά που χρωστάς, και την ώρα που εσύ θα πληρώνεις αυτά που χρωστάς, θα σπάσουμε το κεφάλι του κτίνους μία και διακαπαντός. Έλα να το κάνουμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δεν σου ζητάμε να μας δώσεις χρήματα. Να σου δώσουμε, σου ζητάμε. Έλα λοιπόν να πάρεις τα χρήματά σου να πληρώσεις, και πληρώνοντας το κτίνος θα διαλυθεί. Έλα να το κάνεις. Συνέλληνά μου, από τα δικά σου τα χρήματα δεν θα στα ζητήσουμε πίσω, μη φοβάσαι. Μόνο που θα πρέπει να είσαι στην ελάνια διαδικασία και να στηρίζεις την πατρίδα σου, τη χώρα σου, τα ιερά σου να προστατεύεις. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Και να προστατεύεις τα δημιουργήματα που θα δημιουργήσεις. Τίποτε άλλο δεν σου ζητάω. Αν σου ζητήσω κάτι άλλο, κάνε μου μήνυση. Δεν σου ζητάω κάτι άλλο. Έλα να πάρεις χρήματα, να πληρώσεις όπου χρωστάς, να πάρεις τη χώρα στα χέρια σου, να διοικηθεί με τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, και δεν σου ζητάω τίποτε άλλο. Αυτά ζητάω μόνο. Αν αυτά είναι πολλά για σένα, μην έρθεις. Αν όχι, έλα χτες. Εσένα περιμένουμε να αποφασίσεις και να κάνεις επιλογές. Και την ώρα που χρωστάς, και την ώρα που είσαι σκλαβωμένος, τι ακριβώς θες να αποφασίσεις και να συζητήσεις και με ποιον? Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους μου τους πολεμιστές. Μέχρι το τέλος. Πάρτε τη χώρα στα χέρια σας τώρα. Ξεσηκωθείτε όλοι. Ξεσηκώστε όλο τον κόσμο. Μπορείτε και κάντε το. Είναι εντολή και διαταγή. Κάντε το. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η μητέρα των μητέρων Ελλάς στα δικά μας χέρια. Κανενός άλλου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.